Μαράκι, πέρυσι ήσουν μια από τις τηλεοπτικές εκπλήξεις της προηγούμενης σεζόν μέσα από το Your Face Sounds Familiar. Οπότε λοιπόν φέτος, πόσο ρηγμένη νιώθεις τα Kardashians? Καταρχήν, να σου πω ότι να ξεκινήσουμε από το ότι πραγματικά νιώθω πολύ τυχερή που με επέλεξα να παρουσιάσω το Your Face Sounds Familiar. Γιατί να σου πω την αλήθεια κι εγώ, την επιτυχία αυτή δεν την περίμενα ότι θα την είχαμε. Ναι. Δεν ξέρω. Και όταν πια έτσι συζητήσαμε και με τον κύριο Λάτσιο να έχουμε μία πιο μόνιμη συνεργασία και μου είπε ότι σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτή την εκπομπή, πραγματικά ενθουσιάστηκα. Και χαίρομαι που το λες αυτό, γιατί πραγματικά δεν νιώθω ρηγμένη. Απλά ήταν η πρώτη φορά ουσιαστικά στην τηλεοπτική μου καριέρα που συνεργάστηκα με κάποιους άλλους ανθρώπους. Που δεν είσαι μόνη σου. Ναι. Που δεν είσαι γιατί μόνη. Και στο τηλεάστη ήμουνα μόνη μου και τώρα ήμουνα στο Your Face, ήμουνα μόνη μου. Και ήμουνα στην αρχή. Καταρχήν θεωρώ ότι είναι μαγιά να μοιράζεσαι. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πάρα πολύ. Και να μοιράζεσαι με ανθρώπους που εκτιμάς και που είχες στο μυαλό σου, τουλάχιστον με τον ένα, με τον Γρηγόρη, θέλεις να συνεργαστείς. Το Δημήτρη στο μυαλό μου δεν τον είχα. Να σου πω την αλήθεια. Ναι, λογικό. Προέκυψε όμως τη ευχάριστη έκπληξη ο Σταροβίνος. Προέκυψε τρομερά ευχάριστη έκπληξη και για τους τηλεθεατές, νομίζω. Εντάξει. Γιατί ο Δημήτρης έχει κάτι το πολύ αυθεντικό και το πολύ. Είναι έτσι ακριβώς όπως είναι και στη ζωή του. Mm-hmm. Και έχει και κάτι το μαγικό. Το οποίο θα ήθελα κι εγώ να έχω, δεν μπορώ κι εσύ θα ήθελα να το έχεις. Αντιμετωπίζει τα πάντα πολύ χαλαρά. Ναι, 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 είναι χαλαρός. Πολύ χαλαρός. Είναι ζεν. Αυτό κάνει καλό σε όλους μας. Με τον Γρηγόρη είχαμε βρεθεί 2-3 φορές σε παρέα, γελάσαμε και αυτά και κάποια στιγμή έτσι το είχε φέρει κουβέντα. Και με είχαν ρωτήσει, τον είχα ρωτήσει και εκείνον τελείως συντοματικά. Και ήθελα να συνεργαστώ με τον Γρηγόρη. Δηλαδή αν έκανα κάτι, αν μοιραζόμουνα με άντρα, μου έλεγα να μοιραστώ με άντρα, ήθελα να είναι ο Γρηγόρης. Ο λόγος που σε ρώτησα για το αν αισθάνεσαι ρηγμένη είναι γιατί κάποιοι φίλοι μου, ας πούμε, με τους οποίους βλέπαμε τις προάλλες στην εκπομπή, γιατί τη βλέπουμε και την παρακολουθούμε, μου είπαν, ξέροντας ότι θα σε συναντήσω τηλεοπτικά σήμερα, ότι μαύρε παιδί μου τώρα, έχεις ένα χαρτί στον Αντένα, σαν την Μπεκατόρου, και δεν την αξιοποιείς περισσότερο. Δηλαδή τη βάζεις ανάμεσα σε δύο άντρες οι οποίοι είναι και οι δύο πληθωρικοί και έχουν προσωπικότητα εκρηκτική και όσο να είναι, μερικές φορές την παραγωνίζουν. Αθελά τους ίσως, αλλά την παραγωνίζουν. Θα σου πω, καταρχήν το ότι είμαι ανάμεσα σε δύο πληθωρικές προσωπικότητες και είμαι το κοριτσάκι τους, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και λίγο ασφαλές και προστατευτικό όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, στις πρώτες εκπομπές, ένιωθα έξω από τα νερά μου. Φοβόμουνα πάρα πολύ. Να. Είχα άγχος και μου είχε βγει μια ανασφάλεια που δεν μπορούσα κι εγώ να την ελέγξω. Δηλαδή, έλεγα τώρα, τι θα πω, πώς θα το πω, πότε να μιλήσω. Να. Μ' αρέσει να μοιράζομαι, αλλά δεν είχα μάθει δεν να το διαχειρίζομαι. Ναι, 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 δεν το ήξερα. Όπως το λες. Και παρόλο που λένε ότι έχω 20 χρόνια πορεία, εντάξει, έχω 20 χρόνια, ξέρω πάρα πολύ καλά, έχω κάνει μοντάζ στη ζωή μου, έχω σπικάρει άπειρα θέματα, ξέρω πώς να στηθώ μπροστά στη κάμερα. Ξέρω, αυτά τα ξέρω. Αλλά το να είμαι με δύο ανθρώπους που ξέρεις γιατί δεν συνεργάζεσαι με ένα νέο παιδί. Συνεργάζεσαι με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Σταρόβα. Σωστό. Θυμάμαι στα πρώτα επεισόδια που κατέβαινα τη σκάλα και έτρεμαν τα πόδια μου. Ένιωθα δηλαδή ότι στο τελευταίο σκαλί θα καταρρεύσω. Αυτό λοιπόν αμέσως, αυτόματα, σου δημιουργεί μία τηλεοπτική συστολή. Ναι, βέβαια. Εγώ βέβαια σαν άνθρωπος έχω μία συστολή. Δεν διεκδικώ πουθενά. Έτσι είμαι. Mm-hmm. Οπότε και εδώ δεν μπορούσα να κάνω κάτι το οποίο ήταν ενάντια σε αυτό που είμαι κανονικά. Περνώντας όμως οι εκπομπές, ένιωσα και άρχισα πιο πολύ να δένομαι και με τους δύο
και να κάνουμε και πλάκα εκτός τηλεόραση, εκτός εκπομπής. Και αυτό ήρθε και έγινε αυτόματα πιο ωραίο στα μάτια μου, αλλά τελικά νομίζω ότι έγινε πιο ωραίο και στα μάτια των τηλεθεατών. Κάνετε παρέα και εκτός πλατό. Βγαίνετε μαζί με τον Γρηγόρη, με τον Δημήτρη, κάνετε έχουμε παρέα. Έχουμε βγει καμιά διαφορά, περνάμε, τι να σου πω, πολύ ωραία. Εντάξει, ο Δημήτρης είναι ο γνωστός Δημήτρης. Εκεί, κάπου ανάμεσά μας. Όταν τον είδαμε το τέτοιο του Οβελίξ, ναι, νομίζω εντάξει. ότι θα όχι, όχι, δεν είναι. Είναι φοβερό. Εμείς ξέρεις τι παθαίνουμε τον Γρηγόρη, είναι το βλέμμα του. Το βλέμμα είναι. Έχει το σκοτώνει το σταρό. Ξέρεις αυτό είναι αυτό το βλέμμα που είναι το ίδιο. Και δεν ξέρεις τι θέλει να σου πει. Θέλει να σου πει πεινάω, νιστάζω, τελειώνεται. Βαριέμαι, τελειώστε αυτό που θέλετε να πείτε να πάμε και στα σπίτια μας. Θέλω να τραγουδήσω. Να σου πω κάτι, Μαρία. Αν αύριο ερχόταν ο Γιάννης ο Λάτσος και σου έλεγε, λοιπόν, άκουσε, Μαρία. Ναι. Τα Καρντάσιανς θα συνεχιστούν με σένα και θα έχεις για συμπαρουσιαστή σου έναν από τους δύο. Ή ο Γρηγόρης θα μείνει, ή ο Δημήτρης θα μείνει. Η επιλογή είναι δική σου. Απαπα. Απαπα. Φρικτό για έναν υδροχό να τον βάζει να κάνει τέτοιες. Αυτό είναι φρικτά διλήμματα για έναν υδροχό αυτά. Φρικτά. Είναι φρικτό. Δεν θέλει καθόλου. Λοιπόν, αν όμως έπρεπε οπωσδήποτε να διαλέξω, θα είχα κάνει την καβάτσα μου. Δηλαδή. Δηλαδή, θα έλεγα, άμα είναι να εμφανίζομαι πουθενά με τον Δημήτρη Σταρόβα και να παίζω θέατρο, θα κρατήσω τον Δημήτρη για το θέατρο και θα πάρω τον Γρηγόρη για την τηλεόραση. Φρικτά διπλωματική απάντηση, έτσι. Φρικτά διπλωματική απάντηση.